Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, εγώ είμαι κάπως λίγο καλύτερα. Γεια σου Τόνι, είναι και ο Βασιλάκης εδώ. Γεια σου Μπιλ, πού είσαι? Λοιπόν, βγήκαμε έξω, πάμε μέχρι το... Πότε κόλλησα? Τι κόλλησες παιδί μου? Δεκέμβρη. Ναι, πάμε στο Pet City να πάρουμε στη χελώνα μας τροφή και ασβέστιο. Μπορεί να περάσουμε ένα κινέζικο που έχουμε εδώ κατάστημα μεγάλο να χαζέψουμε λίγο. Δεν ξέρω, θα δω. Και ο Βασίλης θέλει κάποιο διακοσμητικό για τη χελώνα του. Αυτά. Θα κάνω μια βολτίτσα στο ήλιο, γιατί έχει ακόμα καλύτερη μέρα από χθες. Οπότε αυτά. Ό,τι άλλο έχουμε σήμερα, εδώ είμαστε. Μετά θα πάμε σπίτι γιατί μαγείρεψα φακές σήμερα. Θα φάμε στο θεία μας σημεριανό. Δεν τράβηξα, εντάξει, δεν θα τραβήξω όπως φτιάχνω φακές. Νομίζω όλες ξέρετε να φτιάχνουν τα φακές. Δεν χρειάζεται να σας δείχνω εγώ. Οπότε αυτά, πάμε. Και ό,τι άλλο έχουμε σήμερα, εδώ θα είμαστε. Αχ, τι ευχάριστα που είναι έξω. Δεν θέλω να μπαίνω σπίτι καθόλου. Μ' αρέσει, πολύ ωραίο ήλιο. Ανοιχτός ουρανός, γαλάζιος. Κοιτάξτε εδώ, καθαρός, καθαρός. Δεν φυσάει καθόλου τίποτα, βγήκε. Το βρήκα, αλλά είναι θολό γιατί δεν έχω ίντερνετ. Α, εντάξει. Λοιπόν, αυτά λέει Τόνι ότι βγήκε το πιστοποιητικό νόσης. Έχουν περάσει 30 μέρες, οπότε σε μια εβδομάδα θα βγει και το δικό μου. Το δικό μου. Και το δικό σου το ίδιο, γιατί αφού είμαστε σχεδόν η ίδια μέρα. Οπότε αυτά. Ήρθαμε στο Pet City, πήραμε ασβέστιο και πήραμε τη τροφή. Εδώ έχει ψαράκια, wow. Αυτό τι είναι, ζωντανό κάτω? Αυτό είναι εξώφιο. Α, και αυτό, κάτσε δεν φαίνεται, να το δείξω στην κάμερα. Αυτό εδώ δεν φαίνεται. Πώς να το δείξω να φανεί? Να, κοιτάξτε αυτό, βλέπετε? Wow. Σαν να είναι... Αυτό εδώ, κοιτάξτε πώς στέκεται. Πω πω. Αλλά μυρίζει πολύ το νερό, εμένα μου μυρίζει μέσα από τη μάσκα. Βρωμάει βασικά. Ο Βασίλης είναι κάπου εκεί, έχει κολλήσει στα κουνελάκια. Όχι, είναι τσίρι. Πού είσαι Μπιλ? Τι κάνουν τα κουνελάκια αγάπη μου? Τι κάνουν εδώ? Τρώει. Παναγιά μου, δεν τα μπορώ καθόλου, δεν μ' αρέσουν. Πολύ αγκιαστικά είναι. Πολύ αγκιαστικά είναι, παιδιά. Πω, πω. Και εκεί έχει μικρά. Όχι, εκεί είναι μεγάλα όλα. Εκεί έχει μικρά. Πού είναι? Πω, πω, πω. Πόσο εντιαστικό είναι αυτό το πράγμα. Κοίτα τα μικρά εκεί πίσω. Ναι μωρέ, τα άλλα είναι πιο μεγάλα. Πώς είναι αυτό τόσο μικρό? Μήπως είναι καραφλός? Ναι, ναι. Κοίτα αυτό πώς είναι. Και αυτό είναι μικρό. Λοιπόν, μπήκαμε εδώ στο κινέζικο και θέλω ο Βασίλης να πάρει κάτι τέτοιο. Έλα, διάλεξε όποιο θέλεις. Ναι, μωνε. Όχι πάρα πολύ μεγάλο, Βασίλη, για να μπορέσει να είναι, γιατί δεν είναι μεγάλο το ενεδρίο. Πόσο κάνει, άντας από κάτω. Δεν έχει τιμή. Δεν έχει τιμή. Αυτό είναι δωρεάν. Δεν είναι δωρεάν, Βασίλη, όχι. Έλα, διάλεξε όποιο θέλεις. Κάτι να μπορεί να κρυφτεί μέσα, μπορεί κάπου εδώ, εδώ δεν μπορεί να μπει, Βασίλη, δεν χωράει. Εκεί μπορεί να μπει μέσα κάπου. Ναι, καλά, εντάξει. Έχει κανένα αυτό τι...
τρεις χελώνες. Δεν χωράει εδώ η χελώνα. Πού να μπει εδώ η χελωνίτσα μας. Εδώ πώς να... Ναι μωρέ, πώς να βουτήξει εκεί μέσα. Χελώνα. Έτσι είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Εδώ η Τόνια μπάλες διαλέγει. Εγώ τέτοια θέλω. Τι να τι κάνεις παιδί μου. Ψωνίσαμε στο πετσίτι, ψωνίσαμε στο κινέζικο, εδώ έχουν πάρει κάποια πράγματα, κάτι βλακίες. Ο Βασίλης ήθελε να αγγιάσει το πορτοφόλι του. Κάνε άκρη. Ό,τι να είναι, αλλά να πάρει. Ήθελε να πάρει ένα διακοσμητικό για το ενεδρίο, αλλά στο Pet City είναι πανάκριβα και είναι κάτι βλακιούλες και είναι 20, 25, 30, εντάξει, δεν αξίζει να δίνεις. Να ήταν ενεδρίο με ψάρι, να πεις ναι, να βάλεις, να είναι ωραία. Στο ενεδρίο με τη χελώνα, τι να βάλεις εκεί, εντάξει, δεν είναι. Και βρήκε ο Βασίλης το κινέζικο ένα διακοσμητικό, πήρε κάτι ακουστικά, πήρε κάτι, τι άλλο πήρε, δεν ξέρω. Οπότε τώρα είναι και ο μπαμπάκας μαζί μας. Κοιτάξτε εδώ, γεια σου. Μας κάνει παρέα στο shopping. Εντάξει, shopping δεν το λες, αλλά τέλος πάντων. Πάμε σπίτι τώρα, περπατήσαμε λίγο. Πάμε να φάμε φάκες με ψωμάκι, με ελίτσες. Αυτά, να ανοίξουμε καμιά κονσέρβα ψαράκια, άμα θέλουμε. Και θα φάμε τις φακίτσες μας και μετά ό,τι άλλο έχουμε. Ο Βασίλης διάλεξε ακουστικά. Για, βασικά μόνος του, πήραμε τα δικά του λεφτά. Για, άνοιξε το Βασίλη να το δούμε, να κάνουμε unboxing. Έλα. Τα κινέζικα ακουστικά. Εντάξει, όλα κινέζικα είναι. Είσαι κινέζικη. Ναι, αλλά αυτά είναι και καλά iPhone, Apple ακουστικά. Έχουμε εδώ κάποιο καλώδιο, μάλλον για να τα φορτώνουμε. Είναι μικρό. Και τα ακουστικά. Μικρά είναι. Αφού είναι κινέζικα, γιατί ήρθες να τα δεις. Έχει περίεργα και η Τόνια να δει. Και άμα φάνε καλά. Έλα παιδί μου, άνοιξε το λίγο πιο γρήγορα. Μας βάζει εντός αγωνία. Φαντάζομαι να μην ανοίγουν. Θα σου πω τώρα. Οπ. Είναι ωραία. Δουλεύουν κιόλας. Είναι και βολικά. Θα δουλεύουν, γιατί να μην δουλέψουν. Είναι καινούρια. Να δω εδώ. Όχι. Κοίτα πώς είναι η φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι στραβά. Και εδώ είναι στραβά. Τόνια, μια χαρά είναι. Τόνια, μη μας κοροϊδεύεις. Έλα, Τόνια. Να, εδώ μπαίνει. Ναι. Έτσι. Και φορτώνουν εκεί. Έτσι, έτσι είναι. Μάλλον. Έχει εδώ και ένα κουμπάκι. Και τι το κάνεις το κουμπάκι? Ξέρω, να το δούμε. Αλλά τα ακουστικά μου αρέσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, στη Τόνια ο Άγιος Βασίλης της έφερε. Για πες μας τι. Power bank. Να μην το σηκώνεις παιδί μου τόσο ψηλά. Για να φορτώνει το κινητό της, γιατί μια ζωή δεν έχει μπαταρία έξω όταν είναι. Και... Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Και τι το κάνεις αυτό? Δεν πρέπει να το φορτώσω. Και τι άλλο? Και κάτσε. Τι άνοιξε. Και ακουστικά. Τα ακουστικά τα πήρα σήμερα. Αυτά θα η βλακία που πήρα σήμερα για να φορτώνει. Πρόσκει πώς το βάζεις. Ναι, κοιτάμε πώς είναι. Γιατί τα χαλάσει με την πρώτη. Κάτι ήδη έχει κάνει. Δεν έχω κάνει. Απλά αυτό άνοιξε. Ωραία, φορτώνει. Αυτό το από πάνω. Όχι, απλά το βάζεις λάθος, χαλάει. Να το, ζει. Είδες τι κινέζικο.
δουλεύουνε. Αυτά δεν ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει ακόμα. Και τα ακουστικά που πήρα σήμερα, γιατί δεν έχω ακουστικά και είναι... Γιατί δεν έχεις ακουστικά, για πες μας. Ναι, απλά είναι Bluetooth και βαριέμαι να τα φορτώνω. Α, αυτό είναι το και μετά ξεφορτώνω και μένω χωρίς ακουστικά. Δεν έχω ακουστικά, μ' αρέσει. Έχεις τόσα ακουστικά και μεγάλα και μικρά και τα πράσινα που είναι φοβερά. Δεν φαίνονται, τα βάζεις πίσω από τα μαλλιά και δεν φαίνονται καν. Ναι, ναι, καθόλου. Χρειάζεται να τα βάζεις στο κουτί, δεν παίρνει πολύ χώρο. Διάφορες τα βολεύουν, ναι. Πώς τον έχω φύγει αυτά. Αυτά που λέω, εντάξει, αυτά είναι βολικά ακουστικά. Μ? Ναι, τα δικά μου είναι καλύτερα. Τα ακουστικά που είναι με το μαλακό, έτσι. Ναι, ναι, που βγαίνει. Ναι, δεν μπορείς να... Εντάξει, ναι. Τα δικά μου είναι καλύτερα. Βάζεις τα αυτιά. Όχι, εμείς δεν ακούμε. Τσέπη και περπατάς. Και δεν σου ενοχλεί το καλώδιο. Ναι, τώρα μου λέτε το ακούτε. Το ακούτε. Οπότε κάναμε το unboxing μας και πάμε να φάμε τώρα. Βάλαμε και στη χελώνα το ασβέστη και το μήλο που έχει αγοράσει ο Βασίλης. Ποιο μήλο? Μήλος είναι αυτός. Τι είναι? Μήλος δεν είναι? Να το κάνω τότε. Να το βλέπετε, αυτό αγοράσε ο Βασίλης και το έβαλε εκεί. Έχω! Αυτό τη κάνει ίντερνετ εδώ μας. Ναι, ίντερνετ τη κάνει, χρειάζεται Wi-Fi. Μπαμπά! Αυτό εδώ της φτιάχνει ίντερνετ. Λοιπόν, είχαμε φάει και τώρα τα κορί μου πάλι πιάσανε να κάνουν εδώ. Θα τελειώσετε σήμερα ή όχι? Δεν ξέρω. Εγώ πίνω καφέ, ο Ανδρέας πίνει τσάι. Χαλαρώνουμε. Οπ, πού πήγε? Ή δεν το κόψες? Τόσο μικρό είναι. Ναι, δεν μπορούμε να το πιάσουμε το χέρι. Και τι, αυτό το χρειάζεται, το αεροπλάνο αυτό, το τσουτσουνάκι το μικρό? Πόσο μικρό είναι και πού μπαίνει αυτό? Α, μάλιστα. Τι είναι, Μπιλ, πώς πάνε τα καινούρια τα ακουστικά, τι ακούς? Ακούς κάτι ή όχι? Τι ακούς? Μουσική. Α, καλά είναι. Μπράβο. Μπορώ να ακουγαθώ εδώ μέσα. Ναι, είδες, όταν έχεις λεφτά μπορείς να αγοράσεις ό,τι θέλεις. Αλλά πρέπει να τα έχεις τα λεφτά. Η Τόνη έλεγε, είναι Κινέζικα, είναι Κινέζινα όταν της... Α, μάλιστα. Όταν της είπε να τα συνδέσει, είπε, Βασίλη, το ξέρεις ότι είναι αληθινά. Ναι. Και τα Κινέζικα αληθινά είναι, Βασίλη, εντάξει. Υπάρχουν, έχουν διαφορά τα Κινέζικα. Με τα Κινέζικα. Υπάρχουν Κινέζικα καλά, υπάρχουν Κινέζικα χάλια. Είναι πολύ καλό. Βέβαια. Εντάξει, το πολύ που το βάζεις το πολύ. Να, αλλά είναι αρκετά καλό. Ναι, μωρέ, πάρα πολύ καλά. Αυτό... Τα καλύτερα. Αυτό τι είναι? Τι είναι αυτό? Και πάλι βγήκαμε η family, αποφασίσαμε να πάμε μια βολτίτσα μέχρι το Golden Hall, επειδή ξέρουμε ότι είναι πολύ όμορφα εκεί στολισμένα και δεν θέλουν να έχει κόσμο, οπότε περιμέναμε να κλείσουν τα μαγαζιά και θα πάμε έτσι. Είναι και το φορτηγό
της Coca-Cola's εκεί. Οπότε θα πάμε να σας τραβήξουμε λίγα πλάνα, να δείτε κι εσείς που είναι η family, ένας έρχεται. Παρκάραμε λίγο πιο μακριά, έτσι να περπατήσουμε λίγο. Έχει ωραία μέρα, νύχτα, ωραίο βράδυ βασικά. Και πάμε σιγά. Εγώ, όπως είπα και το πρωί, λίγο καλύτερα. Πονάω ακόμα, αλλά όχι τόσο πολύ. Βέβαια παίρνω και τα χαπάκια μου, όπως είπα. Και ελπίζω σιγά να καλυτερέψει η κατάσταση και να είμαι εντελώς καλά. Αυτά, πάμε και θα σας δείξω τι. Κάτι συζητάνε οι family. Περνάμε τώρα από το Γιασό. Πω, τι μου θυμίζει τώρα. Εδώ γέννησα εγώ τα δύο μου ζουζουνάκια. Αχ. Και τώρα κοιτάξτε εδώ πως είναι. Με φτάνει εμένα, μπαμπά. Τι σου θυμίζει? Πολλά έξοδα. Ο καθένας με το πόνο του. Ο καθένας με το πόνο εκτός του. Εκτός από τη χαρά ήταν και πολλά έξοδα. Εντάξει, ναι. Ναι, η Τόνια μας βγήκε χρυσή, παιδιά, όντως. Ήτανε... Μετά με το Βασίλη ήταν μισή τιμή. Είχαν πέσει τιμές, ενώ με τη Τόνια... Αφού ένας είναι ένα δώρο, είναι, η Τόνια μας βγήκε χρυσή, πραγματικά ήταν πάρα πολλά τα λεφτά, αλλά εντάξει, κάτσε να γυρίσω τη κάμερα. Εξυπηρέτησε φανταστική, εντάξει, δεν μπορώ να πω, δεν τέτοιο, αλλά σας λέω, η Τόνια ήταν πολύ ακριβά τότε, πριν 12 χρόνια, ο Βασίλης μετά από 4 χρόνια, ήταν μισή τιμή από αυτά που πληρώσα και λιγότερο, ούτε καν μισή τιμή. Γιατί εντάξει, και πέσανε τιμές, αλλά και μας το ή... Ναι, αλλά ήταν και πιο φτηνά στη Τόνια, επειδή είχα και συσπάσεις και όλας συνέχεια. Μετά το 5ο μήνα σχεδόν 2 φορές την εβδομάδα κάναμε στο Ιασό υπέρηχο. Να δούμε τι κάνει το κορίτσι μας, με έσπρωγνε και με έσπρωγνε. Και εντάξει, όταν το μετράς όλο αυτό βγαίνει πολύ ακριβό, ξέρετε. Είχες προβλήματα πλακάκια. Είχες προβλήματα εσύ, ήθελες να βγεις νωρίτερα. Τα πλακάκια, ήθελε να βγει νωρίτερα το κορίτσι μου, αλλά μετά δεν έβγαινε με τίποτα. Εγώ, στα 4 έπλυνα μοκέτες, 39 εβδομάδων ήμουνα και αυτή με τίποτα, δεν έβγαινε. Τα αυτά. Και εγώ μετά το 5ο μήνα ήμουνα μέσα στα κλάματα, μέσα στο άγχος, μη γεννήσω νωρίτερα. Αλλά δεν ήταν έτσι όμως. Με το Βασίλη ήμουνα πιο χαλαρή, εντάξει, δεν είχα θέμα. Στο δεύτερο είσαι πιο. Στο τρίτο νομίζω γενικά έχει προβλήματα να έχεις, δεν σ' αγχώνει τόσο πολύ. Όχι ότι δεν θα το αγαπάς το παιδί, ότι δεν ανησυχείς, αλλά είναι πιο. Ου, φτάνουμε στο Golden Hall. Και είναι ωραία. Είδαμε στο κανάλι του Όλια και την Αλεξάνδρα την πρωτοχρονιά που είχαν έρθει εδώ και ανοίξανε σαμπάνια. Λέω, δεν ήρθαμε κι εμείς που ήμασταν παρέα στη ταράτσα μας που δεν είχε φως. Είμαστε, αλλά περάσαμε φανταστικά, πολύ ωραία. Αχ, κοιτάξτε το μορφιά εδώ. Christmas.
Πήγαν λίγο στις κούνιες εδώ να τρέξουν, γιατί έχουν φύγει τα παιδιά, δεν έχει παιδάκια τώρα, οπότε πήγαν λίγο να παίξουν, να ξέρετε, για να κινηθούν καλύτερα, γιατί δεν κουράζονται, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν νιστάζουν τα βράδια. Δεν πειράζει, καλό τους κάνει λίγο να τρέξουν, και αυτά τα καημένα είναι μέσα στο σπίτι συνέχεια, οπότε τους βλέπω, γιατί ο Βασίλης ανησυχεί κάθε τόσο και λίγο με κοιτάει. Κοιτάξτε εδώ, όσο περίεργα και να ακούγεται, αλλά έχει αντισεπτικό. Μπράβο τους, μπράβο. Βασίλη. Βασίλη. Spider-Man, πρόσεχε. Μπράβο. Πήγαμε από το Golden Hall και πάμε σιγά σιγά προς το αυτοκίνητο. Εκεί να σας πω την αλήθεια, πάγωσα γιατί έχει το συντριβάνι και κάνει πολύ κρύο, έχει πολύ υγρασία. Πάμε σιγά σιγά, λέμε να πάμε να φάμε καμιά πίτσα. Δεν ξέρω τώρα αν θα το καταφέρουμε ή όχι. Θέλετε πίτσα, Ζουζούνια? Πίτσα στο φούρνο με ξύλα που είναι πολύ ωραία, που έχουμε ξαναπάει. Τι να δεις, αγάπη μου. Δεν έχει κόσμο καθόλου τώρα. Έχουν κλείσει τα μαγαζιά και έφυγε ο κόσμος. Νέκρα, νέκρα, νέκρα. Οπότε αυτά. Βγήκαμε σήμερα λίγο, περπατήσαμε το πρωί, μετά τώρα λίγο περπατήσαμε, τα παιδάκια παίξανε, ναι, σαν τα μωράκια. Μια χαρά, λίγο βγήκανε. Γιατί όλες αυτές οι ορτές ούτε πήγαμε κάπου έτσι να δούνε φωτάκια, ξέρετε, στολισμένα και αυτά, τίποτα. Ήμασταν σπίτι, οπότε λίγο... Ναι, ναι μωρέ, ναι. Θέλαμε να δούμε το φορτηγό με την Coca-Cola, αλλά έφυγε. Δεν ήρθε πια. Φορτηγό, δεν είμαστε εδώ, στο επόμενο. Έφυγε το φορτηγό. Νωρίς δεν μπορούσαν να το αφήσουν άλλη μια-δύο μέρες, να το χαρούμε κι εμείς. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτό το κακό να έχουμε. Πάμε λοιπόν.
φτάσαμε στην πιτσερία, καθίσαμε μια χαρά μέσα. Επειδή έχουμε και τα επιστοπικά νόσης, έχουμε ανάρρωσης βασικά. Έχουμε και τα εμβόλια ακόμα είναι. Δεν θέλω να πεις. Μην φωνάζετε, παιδιά, μην φωνάζετε. Και τώρα θα παραγγείλουμε και θα πάμε. Οπότε μια χαρά. Εδώ το αγόρι μου έχει παραγγείλει ταλιατέλες μπέργερ από εδώ είναι. Ωχ, Τόνια, θα το φας όλο αυτό. Ναι, ναι, μετά θα βγει. Πω πω. Α, εδώ, ταλιατέλες μανιτάρια, wow. Με παρμεζάνα από πάνω. Ιταλιάνο. Παρμεζάνο. Ναι, μωρέ. Και θα πει το αγόρι μου και λευκό κρασάκι. Κοιτάξτε, εδώ του λέω σαμπάνια πήρες. Λέει, όχι, κρασάκι. Και στο κατάστημα είμαστε μόνο εμείς, να φανταστείτε. Όλοι οι άλλοι κάθονται απ' έξω. Δεν ξέρω, δεν είναι εμβολιασμένοι ή τι. Να πάρω μια πατάτα να φάω. Και να μπορείς να βάλεις αυτό στη μέση. Από ποιο? Εμείς με τον Βασίλη παραγγείλαμε πίτσα να φάμε. Οπότε περιμένουμε. Εγώ πήρα προσούτο, όχι, προσούτο και ο Βασίλης πιπερώνει. Ήρθε η πίτσα πιπερώνει. Και η πίτσα μου προσούτο. Καλή όρεξη σε όλους. Καλή όρεξη λέμε. Φτάσαμε στο σπίτι, φάγαμε. Βασικά εγώ ξεκίνησα να τρώω μια χαρά και προσπάθησα να φάω από αυτή τη μεριά και πόνεσα και σταμάτησα να τρώω, δεν μπόρεσα άλλο. Οπότε πήρα την πίτσα μου σπίτι, θα τη φάμε αύριο. Τώρα πάμε όλοι να ετοιμαστούμε μπανάκια και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε. Ναι, Ζουζούνια, πάμε. Αυτό ήταν το βλογκάκι μας σήμερα, αυτό κάναμε εμείς, βγήκαμε λίγο βόλτα, μια χαρά περάσαμε, ωραία, ήρεμα, τέλεια, είδαμε και το στολισμένο Golden Hall, πήγαμε και πιτσερία, οπότε μια χαρά. Οπότε εγώ θα σας χαιρετήσω, φιλάκια πολλά, τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Bye bye!